Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν κάποιες στιγμές στην πορεία του χρόνου και στην διαδρομή της ιστορίας όπου ο καθένας από μας καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις και να σταθεί στην κορυφή του χρέους και της ευθύνης. Σε αυτές λοιπόν τις στιγμές θα πρέπει ο καθένας από μας να βγει από τον μικρό κοσμό του και να δει την μεγάλη εικόνα. 16 Φεβρουαρίου 2018. Συνάντηση του Προέδρου του γειτονικού κράτους, του κυρίου Ιβανόφ, με τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, τον κύριο Ταγίπ Ερντογάν, στην Άγκυρα. Δίνουν τα χέρια και λένε ότι μαζί θα πάνε και θα προσπαθήσουν στην συμφωνία και στην διαπραγμάτευση που γίνεται με την ελληνική κυβέρνηση, θα έχουν κοινή στόχευση. Και η στόχευση αυτή, όπως λέει ξεκάθαρα ο Ταγίπ Ερντογάν, είναι η δημοκρατία της Μακεδονίας, σκέτο Μακεδονία. Και επέρεται μάλιστα προς τον κύριο Ιβανόφ, λέγοντάς του ότι εγώ σε αναγνώρισα ως Μακεδονία και είμαι το πρώτο κράτος που έκανε και προξενείο στη γειτονική μας χώρα. Παρατηρώντας τώρα τη διεθνή αντίδραση στη συμφωνία που έρχεται ανάμεσα στην δική μας χώρα και την γειτονική χώρα, βλέπουμε ότι ο μόνος που δεν χάρηκε και ο μόνος που δεν είδε θετικά τη συμφωνία αυτή από τη διεθνή κοινότητα είναι ο Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό ίσως θα έπρεπε να προβληματίσει την αξιωματική αντιπολίτευση πριν καταθέσει πρόταση δυσπιστίας για την ελληνική κυβέρνηση με αφορμή αυτό το κρίσιμο πράγματι εθνικό θέμα. Γιατί άραγε ο Ερντογάν δεν βλέπει με καλό μάτι τη συμφωνία? Μήπως χάνει τον ηγεμονικό του ρόλο στα Βαλκάνια? Εσείς τι θέλετε, να αφήσουμε τον Ερντογάν να παίξει κυρίαρχο ρόλο στα Βαλκάνια ή να προσπαθήσουμε αυτόν τον ρόλο να τον παίξει η δική μας χώρα ως μια δύναμη εγγύησης της ειρήνης, της σταθερότητας, της συνεννόησης, της συνεργασίας και της συναδέλφωσης των λαών? Η χώρα μας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η διεθνής κρίση και η γενικότερη αναστάτωση που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή απαιτεί την ύπαρξη ισχυρών ηγεσιών που θα δημιουργήσουν δυνατές και σταθερές συμμαχίες στην περιοχή του άμεσου ενδιαφέροντός μας. Είναι κεφαλαιόδους σημασίας αυτό. Είναι κεφαλαιόδους σημασίας να υπάρχει στη χώρα ισχυρή ηγεσία που ανεξάρτητα ακόμη και από το πρόσκαιρο πολιτικό κόστος να βλέπει το μέλλον, να έχει όραμα και να προσπαθεί να αντιμετωπίσει την γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση. Είναι κεφαλαιόδους συμμαχίας, μιας και η τύχη της χώρας μας θα κριθεί εν πολλής από την αντιπαράθεση που υπάρχει αυτή τη χρονική περίοδο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Οφείλουμε λοιπόν σε αυτό το κρίσιμο γεωπολιτικό περιβάλλον να προβούμε σε μια σταδιακή εξομάλυνση όλων των βαλκανικών εκκρεμωτήτων. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να προχωρήσουμε σε μια επίθεση φιλίας στη γείτονα χώρα χωρίς να απεμπολίσουμε κανένα από τα δικαιώματά μας, ώστε να λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλανίζει την ελληνική πολιτεία και διπλωματία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ας ξεκαθαρίσω σε αυτό το σημείο ότι από την δική μας πλευρά δεν απεμπολούμε την ιστορία μας, όπως δεν απεμπολούμε και την ιστορική μας ευθύνη. Θέλετε να αφήσουμε αυτό το θέμα να συνεχίζει να αποτελεί ένα διπλωματικό βάρος για τη χώρα μας και να μην υπάρχει λύση? Από τις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70 οργιάζει η προπαγάνδα κάποιων στο εξωτερικό
όπως σε χώρες όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Από τις δεκαετίες αυτές υπήρχαν πάμπολα έγγραφα και πάμπολα υπομνήματα και από πρεσβευτικές αρχές, αλλά και από ομογενειακές οργανώσεις για το πρόβλημα που υπήρχε. Ούτε το 50, ούτε το 60, ούτε 70 το ελληνικό κράτος απάντησε ποτέ σε αυτά τα υπομνήματα. Δεν απαντήσανε και λέγαν «δεν υπάρχει πρόβλημα». Δεν αντιδράσαν και λέγαν «πιο μακεδονικό». «Δεν υπάρχει, μην ασχολείστε». Και αφού αφήσανε το θέμα για 40 και πλέον χρόνια να φουντώνει εις βάρος της Ελλάδας και της ιστορίας μας, στις 16 Δεκέμβρη του 1991, τότε που μπορούσαν, που ήταν η ιστορική ευκαιρία, δεν προστάτευσαν τα συμφέροντα της χώρας. Είναι η δική σας κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, της Νέας Δημοκρατίας, που στις 16 Δεκέμβρη του 1991 υπέγραψε την ίδρυση της Δημοκρατίας της Μακεδονίας και έβαλε σε ομοιρία τη χώρα. Και ο ίδιος άνθρωπος έχει σε ομοιρία σήμερα την παράταξή σας. Αν δεν υπάρξει λύση σήμερα, μπορεί να έχουμε αποσταθεροποίηση στη γειτονική χώρα με επιπτώσεις σε εμάς. Να ενισχυθούν οι εθνικιστικές δυνάμεις της γείτονος και ο αλυτρωτισμός. Να ευνοηθούν άλλες χώρες που θα μπορούν να παίζουν παιχνίδια εις βάρος της χώρας μας στα βόρεια σύνορά μας. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε με το γειτονικό κράτος. Με τη συμφωνία αποφασίζουμε σύνθετη ονομασία για χρήση έργα όμνες, συνταγματική αναθεώρηση. Παίρνουμε πίσω ιστορία, σύμβολα, παράδοση. Τελειώνω σε ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Με τη συμφωνία στην αλλαγή του συντάγματος σταματάει το παραθυράκι μιας δίθεν μειονότητας. Και όσοι ασχολούνται με το θέμα και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα καταλαβαίνουν. Αφαιρούνται πλέον οι αναφορές σε προστασία υποτιθέμενων μακεδονικών μειονοτήτων σε γειτονικές χώρες. Υπάρχει η παραδοχή ότι δεν έχουν σχέση με την ελληνική ιστορία και τον Μέγα Αλέξανδρο. Όσο για το θέμα της γλώσσας που τόσο ακούστηκαν, καταθέτω στα πρακτικά από τη σημερινή ιστιοσελίδα του ΟΗΕ να δούμε ποιος την αναγνώρισε το 1977. Μου επιτρέπετε μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ναι, βεβαίως, γι' αυτό το βάζω στα πρακτικά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 149 χώρες αναγνώρισαν τη Φύρωμο ως Δημοκρατία της Μακεδονίας. Πότε και σε ποιο κράτος διαμαρτυρηθήκατε? Πότε και από ποιο κράτος ζητήσατε να αλλάξει την απόφασή του? Από κανένα. Δεν κάνατε τίποτα. Και δεν κάνατε τίποτε γιατί δεν σας ενδιέφερε. Ούτε σήμερα σας ενδιαφέρει. Σήμερα με την πρόταση της πιστείας θέλετε να ρίξετε την κυβέρνηση για να σταματήσει η έρευνα για τα σκάνδαλα. Γιατί δεν αντέχετε να βλέπετε ότι εμείς βγάζουμε τη χώρα από τα μνημόνια που εσείς την χαντακώσατε. Αυτό δεν αντέχετε. Εμείς όμως θέλουμε να προχωρήσουμε, να πάμε με τις νέες γενιές στο μέλλον για μια Ελλάδα με πρωταγωνιστικό ρόλο και παράγοντα σταθερότητας στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.